Να επανέλθουμε λίγο στα δικά μας και να πάμε στον Άγιο Νικόλα. Θα πιάσουμε το θέμα του έκριθμου κλίματος, το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις της φοιτητικής κοινότητας, στην ανώτερη σχολή, στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια εκεί και όσον αφορά τα δικαιώματα των φοιτητών από τη μία, δεν έχουν ξεκινήσει κάποια μαθήματα, από την άλλη υπάρχει μια γενικότερη υποστελέχωση. Είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Υπήρξε και μια διαμαρτυρία φοιτητών και θα φιλοξενήσουμε την πρόεδρο του ΔΣ Φοιτητών, η Ιρίδα Παύλου, είναι φοιτήτρια της ΑΣΤΕΚ, ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε από την αρχή της ακαδημαϊκής σεζόν. Κορυφώνεται η αγωνία των φοιτητών. Υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις συγκεκριμένα κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα τα αιτήματα των φοιτητών. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Και έχουμε να κάνουμε βέβαια με τουριστικά επαγγέλματα, με την ανώτερη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Σπουδαστές οι οποίοι δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα. Θα τελειώσουν, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το θέμα είναι βέβαια αν θα αναγνωριστεί αυτή η προσπάθεια από το κεντρικό κράτος. Είναι πλάνα από τον Άγιο Νικόλαο, είναι μια έτσι μαζική κινητοποίηση των σπουδαστών, που βέβαια αγωνιούν και ζητούν εδώ και τώρα βέβαια απαντήσεις. Δεν ξέρω, μπορούμε να συνδεθούμε λίγο με την Ιρίδα Παύλου. Ιρίδα, να σε ευχαριστήσουμε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα υπάρχει ένα κλίμα έκριθμο στις τάξεις των σπουδαστών της σχολής. Πραγματοποιήθηκε και μια διαμαρτυρία των φοιτητών, σωστά? Ακριβώς. Η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Είμαστε στην 7η μέρα κατάληψης. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία με το Υπουργείο. Δεν μας έχει ενοχλήσει κανένας, τα πράγματα είναι στάσιμα, τα αιτήματά μας είναι αρκετά και χρόνια. Σήμερα οι φοιτητές της σχολής μαζευτήκαμε και κάναμε μια πορεία διαμαρτυρίας. Σταματήσαμε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου να καταθέσουμε στεφάνι προς τιμήν του Πολυτεχνείου. Και με αυτό μετά κάναμε τον κύκλο της νομαρχίας. Εκεί αφήσαμε και ένα από τα υπομνήματά μας. Το θέμα είναι τα βασικά σας αιτήματα. Έχουν να κάνουν, υποθέτω, αναγνώριση του πτυχίου, να καλυφθούν οι κενές θέσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό, σωστά? Βέβαια, είναι κάποιο το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι επίπεδου 5, δηλαδή ισόβαθμο με το πτυχίο ΙΕΚ. Ναι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταπτυχιακά σε ελληνικά πανεπιστήμια, μόνο σε κολέγια και στο εξωτερικό επιπληρωμή. Δεν έχουμε φοιτητικό πάσο και οικονομικές ελαφρύνσεις, πέρα από ένα χαρτί το οποίο έχει εκτυπώσει η σχολή, αφού έχει κάνει συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο με τα ΚΤΕΛ και με ακτοπλοϊκές εταιρείες για να έχουμε κάποια έκπτωση μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η σχολή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στεγάσει τον αριθμό των φοιτητών. Η αλήθεια είναι ότι παρόλα τα προβλήματα των σχολών μας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές κάθε χρόνο ολοένα και αυξάνονται, με αποτέλεσμα να μην χωράμε καν στις τάξεις. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από νέους της Κρήτης να ασχοληθούν ή να ακολουθήσουν τουριστικό επάγγελμα. Απ' την άλλη, ωστόσο, δεν βρίσκουν σύμμαχο την ίδια την πολιτεία. Υπήρξαν δεσμεύσεις, το έχουμε καταγράψει και μέσα από το ρεπορτάζ, προκειμένου να υπάρξει μια αναβάθμιση, να γίνει ανώτατη σχολή και να μπορέσετε μετά να κάνετε και το μεταπτυχιακό σας. Ωστόσο, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα. Ακριβώς. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό που βλέπω στα 4 χρόνια που είμαι ήδη στη σχολή είναι ότι κάθε χρόνο τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν. Ουσιαστικά η αφορμή για αυτή την κατάληψη ήταν το γεγονός ότι βγήκε... Μ' ακούτε? Βέβαια. Μάλλον χάθηκε η σύνδεση. Βέβαια, να σε δούμε λίγο. Ναι, να σε δούμε και βασίλειδα. Μισό λεπτό. Βέβαια. Σίγουρα θέλετε απαντήσεις στα αιτήματά σας. Μπορεί να συνεχίσει το λόγο σου. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα μας. Το πρόβλημά μου.
Ωραία. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι η αφορμή που μας έφτασε στο σημείο να έρθουμε πάλι στη δυσμενή θέση να κάνουμε κατάληψη ήταν η τροποποίηση του ΦΕΚ. Το Φεβρουάριο βγήκε ένα ΦΕΚ το οποίο αναβάθμισε το πτυχίο σπουδών των σχολών μας χωρίς να αναβαθμίζει όμως το επίπεδο του πτυχίου μας. Ευελπιστώντας, εμείς όμως θέλαμε να παρακολουθήσουμε αυτό το επιπλέον εξάμηνο ευελπιστώντας ότι αργότερα θα γινόταν και η αναβάθμιση. Δυστυχώς, 10 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, έγινε τροποποίηση εκείνου του ΦΕΚ και ενημερωθήκαμε ότι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι ήδη μέσα στη σχολή και φοιτούν, δεν δικαιούνται να συνεχίσουν αυτό το επιπλέον εξάμηνο. Ναι. Βέβαια, όλο αυτό έγινε πολύ αργά, καθώς ήδη λόγω κορονοϊού πολύ είχαμε ξενικιάσει και ξαναγυρίσαμε πιστεύοντας, γνωρίζοντας ότι θα συνεχιστούν οι σπουδές μας, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν και αυτό μια έγκυρη... Βέβαια, η ρίδα η κατάληψη θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα, θα κρατήσει? Δεν έχουμε σκοπό να λήξουμε την κατάληψη, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Μάλιστα. Η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε... Μέχρι να πάρετε απαντήσεις. Νέο, και αν όχι απαντήσει στα αιτήματά μας, κάποια κίνηση από το Υπουργείο που να μας κάνει να ευελπιστούμε ότι τα πράγματα κατευθύνονται προς τα κάπου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί πολύ. Είμαστε σε ένα πλήρως κενό. Ήρυδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα. Μακάρι όντως να βρεθεί λύση, καθώς τα παιδιά αγωνιούν. Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στην περιφέρεια Κρήτης με τον τουρισμό στα ύψη κάθε χρόνο παρά τις δυσκολίες και να μην υπάρχει μια αναβαθμισμένη τουριστική σχολή?